Μικροί και μεγάλοι ντόπιοι και επισκέπτες γλέντισαν με την ψυχή τους την 11η γιορτή βοσκού και τυριού στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. Ανήμερα 15 Αύγουστο, όλο το κεφαλοχώρι του Ψιλορίτη θύμιζε γιορτή με ψισταριές, αναμένα τα φώτα των σπιτιών, τις πόρτες ανοιχτές και με ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα επισκηνής. Τις εντυπώσεις έκλεψε το κεφαλοτήρι θηρίο των 1054 κιλών που παρασκευάστηκε από 7 τόνους γάλα. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν για να γίνει αυτή η γιορτή. Αυτή η γιορτή που έρχεται να δείξει την ομορφιά των βουνών του Ψιλορίτη αλλά και την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων του. Να έχουν υγεία λοιπόν οι κτηνοτρόφοι μας να κάνουν τυριά, να έχουν υγεία να εξελίσσονται και να τιμούν τον τόπο με τα προϊόντα τους και με τη δουλειά τους. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους, να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Οι βοσκοί και οι τυροκόμοι της Κρήτης το γιόρτασαν όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Μουσικοχορευτικά διασκέδασαν τον κόσμο που παραβρέθηκε τα συγκροτήματα του Θανάση Μαυρόκοστα και του Στέλιου Πατελάρου, όπως και οι νέοι καλλιτέχνες του χωριού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ συχνά έπιαναν το χορό και οι παρευρισκόμενοι. Θεσμός για την Κρήτη, θεσμός για τα Ζωνιανά, μια σημαντική εκδήλωση για την περιοχή. Στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται σε όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα σε μια σημαντική επαρχία και σε ένα σημαντικό δήμο όπως ο Δήμος του Μυλοποτάμου. Για φίλους γεννηθήκα, για φίλους θα αποφάνω. Για φίλους θα αποφάνω, για φίλους θα αποφάνω. Η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της κοινότητας Ζωνιανών με τους φορείς του χωριού και της περιφέρειας Κρήτης, ενώ ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Μυλοποτάμου με τη συνδρομή του ομίλου της Κρήτη TV, όπως επίσης των σχολών Κάπα Στάντης της οικογένειας Καλαθάκη. Την παρουσίαση της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Τέλειος Μαλτεζάκης, συγκινημένος και στη μνήμη της πολυαγαπημένης του μητέρας Ανδρονίκης που καταγόταν από τα Ζωνιανά. Σμίξη, θα έλεγα, μία ένωση της τέχνης του χορού, της μουσικής, της κριτικής μουσικής και της κτηνοτροφίας και της τυροκομείας. Όλοι μαζί να βάλουν το χέρι για την ιερή στιγμή της κοπής του γιγαντιού κεφαλοτηριού.